Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα του ΠΟΑ. Εύχομαι στο μέλλον να πούμε να μεγαλουργήσει περισσότερο από ό,τι είναι τώρα. Είναι μια υγιή ομάδα του Ηρακλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνει ο πρόεδρος και η ομάδα. Δεν το περίμενα να πω ομολογουμένως. Νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα είμαι πάντα στο πλευρό τους, σε ό,τι θελήσουν από μένα, ναι. Και αν μπορώ να τους προσφέρω σε οτιδήποτε, από οποιαδήποτε πόστο, θα την βοηθήσω αυτήν την ομάδα για την τιμή που μου έκανα. Σίγουρα στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο έχουμε δει ότι οι ακαδημίες δουλεύουν καλά, ειδικά εδώ και αυτή η συγκεκριμένη ομάδα που έχει βγάλει πολλά παιδιά που έχουν παίξει στον Όφη και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και ένα παράδειγμα που έχει βγει από τις ακαδημίες αυτής της ομάδας, το τελευταίο παράδειγμα, είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και έπαιξε, βεβαίως πήρε και πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ναι, είναι ο Γιακουμάκης, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλά παιδιά. Το Ηράκλειο είναι μια ποδοσφαιρομάνα. Νομίζω ότι από όλη την Κρήτη το Ηράκλειο φημίζεται γι' αυτό, για τις ακαδημίες του. Έχει πολύ σωστές υποδομές. Είναι πιο οργανωμένο και από Χανιά και από Ρέθυμνο και από Λασίθη. Και νομίζω ότι και οι άλλοι από τις άλλες νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο που έχει το Ηράκλειο, για να μπορέσουν τις ακαδημίες και ειδικά με τα παιδιά εδώ πέρα που έχουν με το κριτικό αίμα να παρτίζουν τις ομάδες. Και όχι να μπορέσουν να παρτίζουν τις ομάδες από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί όπως ήμουν και πέρσι ήμουν στα Χανιά, που είχε 27 επαγγελματίες, από τους 27, 26 ήταν ξένοι. Δεν ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, έχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνουν, και ειδικά με τα κομπίδια και ιστορίες. Ενώ στην ουσία τώρα για να μπορέσει να βγει κάποιος παίκτης θα πρέπει να αφοσιωθεί πλήρες. Για να μπορεί να πει, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να φτάσω και δηλαδή να βάλει στόχους. Και νομίζω ότι εκεί πέρα είναι όλο το θέμα. Για την Αγία Σοφιά της ΑΕΚ πάντως έχετε άποψη, είχατε πάει κιόλας, βλέπετε και την πρόοδο των εργασιών. Πάμε από την πρώτη μέρα. Πάμε πρώτη μέρα, εντάξει, είμαστε άρεσοι με την ομάδα, την αγαπάμε. Περιμένουμε τώρα το γήπεδο. Δόξα τω Θεώ έκανε ο Μελισσανίδης αυτό που έπρεπε να κάνει. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την ομάδα σιγά σιγά να χτίζεται και να δούμε την ΑΕΚ πάλι να μεγαλουργήσει και να πάρει πρωταθλήματα και να κάνει πορείες καλές στην Ευρώπη. Εντάξει, αυτά. Για τον Όφη εδώ σίγουρα πάντα ξέραμε ότι είχατε πολύ καλή άποψη. Άλλωστε προλάβατε και την εποχή σας ένα πολύ δυνατό Όφη. Ο Όφη, ναι, που είχε να πει, που είχε παίχτες, πάρα πολλούς παίχτες δικούς του. Είχε ελάχιστους ξένους. Πολλά παιδιά παίξανε μπάλα, παίξανε και εθνική ομάδα. Αγαπήσανε τον Όφη. Έχω πολλούς φίλους εδώ πέρα. Και ειδικά με το... Δηλαδή με το Σιφάκι, το Μύρο, είμαστε φίλοι, έχει πάρα πολλά καλά παιδιά, είμαστε φίλοι και παραμένουμε φίλοι. Για το Euro έχετε σχηματίσει άποψη για ομάδα είναι φαβορή? Μέχρι στιγμής αυτή που δείχνει ότι είναι περισσότερο φαβορή από τις υπόλοιπες, δείχνει πιο δυνατή, δείχνει η Ιταλία.